προσωρινούς συνοριακούς ελέγχους ξεκίνησε η Αυστρία στα σύνορά της με τη Γερμανία και την Ιταλία για πρώτη φορά από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή εν ώψη των άτυπων συνόδων των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Ίνσμπουργκ. Ακριβώς μπροστά μας πραγματοποιούνται συνοριακοί έλεγχοι. Αν αυτοί οι έλεγχοι συνεχιστούν όλο το χρόνο, θα προκαλέσουν μεγάλη οικονομική ζημιά. Μόνο για τη γερμανική οικονομία αυτή η ζημιά μπορεί να φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση συστηματικών συνοριακών ελέγχων. Σύμφωνα με τις Αυστριακές Αρχές, τα μέτρα στερεύονται κατά ατόμων που επιδίωκαν να ενοχλήσουν τις συνόδους και όχι ειδικά εναντίον των προσφύγων. Στο Ίνσμπουργκ θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις, στις οποίες θα παραβρεθούν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Γι' αυτό ξεκίνησαν οι συνοριακοί έλεγχοι στα σύνορα με τη Γερμανία και την Ιταλία, προκειμένου να εμποδιστούν αμέσως και στα σύνορα οι ταραξίες που επιδιώκουν να προκαλέσουν ταραχές στις διαδηλώσεις. Πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστρίας αναφέρουν ότι αυτοί οι έλεγχοι θα μπορούσαν να αποτελούν μια ανεπίσημη δοκιμή για το αν η χώρα θα μπορέσει να συνεχίσει αυτήν την τακτική στο μέλλον, αν τελικά αποφασιστεί να κλείσει τα σύνορά της στους μετανάστες.